Έχω υποσχεθεί στην κυρία Τσαπανίδου το λόγο και αμέσως μετά στην κυρία Μακρύ για να θέσουν κάποια ερωτήματα. Πολύ σύντομες ερωτήσεις και σύντομες απαντήσεις. Πότε λήγει το πρόγραμμα, κύριε Φίλη? Το πρόγραμμα, πότε? Προσπάθησα να κρατήσω τόνο χαμηλό. Πότε λήγει το πρόγραμμα? Σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ. Σήμερα. Σήμερα. Σε 22 ώρες και 30 λεπτά από τώρα. Έχει πάρει παράταση, γιατί ο Τούσκ είπε ότι δεν δίνει παράταση. Όχι, το ξέρουμε. Δεν έχει πάρει παράταση. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν μέσα στη διάρκεια της αυριανής ημέρας καταρχάς? Έχουμε ζητήσει να υπάρξει παράταση. Και η απόφαση της Ευρωβουλής του Προεδρείου. Πρέπει να πληρώσουμε τη δόση του Δουνού του αύριο. Πώς? Τη δόση του Δουνού του αύριο, 1,6 έχουμε να την πληρώσουμε. Όχι, δεν έχουμε, δεν υπάρχει συμφωνία. Πριν από λίγο ο κύριος Βαρουφάκης είπε στο CNN ότι δεν θα πληρώσουμε τη δόση. Δεν γίνεται χρεοκοπία την επόμενη μέρα σύμφωνα με τις δηλώσεις του Λαγκάρντ. Πόσες μέρες έχετε? Ένα μήνα το λιγότερο. Έχετε ένα μήνα δυνατότητα λοιπόν. Κάθε φορά που φτάνουμε στα δύσκολα, σφίγγει το πράγμα, βρίσκουν παράθυρα. Η χώρα αύριο δεν χρεοκοπεί, λέτε επισήμως. Να το ενημερώσω λίγο για τα νομικά. Το ανάποδο. Σας παρακαλώ, κύριε, μπορώ λίγο να συνεχίσω. Ένα μήνα μέγιστο. Το περισσότερο. Μα μπορώ λίγο να συνεχίσω. Ένα μήνα μάξιμο και άλλο ποτέ. Ελάτε, ελάτε. Τους συνηθίζεις, σε συνηθίζουν. Προσέξτε το. Κύριε Φίλη, εγώ δεν πόσο συνηθίσανε, πέντε μήνες σας πήγαν κούκλα. Δεν λέμε πως θα φτάσουμε στο δημοψήφισμα. Δεν πληρώσαμε ότι αρχές Ιουνίου. Κύριε Φίλη, η ΕΚΟΥΤΟΥ εκτός προγράμματος μπορεί να σας ζητήσει να επιστρέψετε τις εγγύσεις? Τα 90 δισεκατομμύρια που έχετε πάρει από τον ΕΛΑ όλο το τελευταίο διάστημα. Τι εννοείται ακριβώς? Να σας ζητήσει πίσω 90 δισεκατομμύρια αύριο. Δεν έχουμε άλλο, αυτά έχουν χαθεί. Πώς? Αυτά έχουν χαθεί για από εμάς. Ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις από τις τράπεζες? Χρήματα του τραπεζών. Στις περιπτώσεις αυτές που είναι εκαθάριστες. Σας ρωτάω λοιπόν, εκαθάριστες τραπεζών, έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς είναι? Γιατί πάτε τόσο γρήγορα μπροστά? Γρήγορα, σε 23 ώρες μπορεί να έρθει σε εσάς μπροστά. Κυρία, θέλετε να βάλουμε στοιχήματα τώρα? Στοιχήματα τα πράγματα. Εδώ υπάρχει καθάριση κοινωνίας. Το έχετε καταλάβει αυτό? Κύριε, το έχετε καταλάβει ότι υπάρχει καθάριση κοινωνίας? Οι τράπεζες είναι λείψανα με λεφτά του ελληνικού λαού. Τι σημαίνει για καθάριση τραπεζών τώρα? Και αύριο θα καταρρεύσει. Λείψανα είναι. Και αύριο θα είναι οι καταθέσεις των ανθρώπων, κύριε Φίλη. Τι λείψανα είναι? Κύριε Φίλη, δεν αρχίζω καμία κινδυνολογία. Τι λέτε λοιπόν τώρα? Σας ρωτάω αν βάσει των κανονισμών μπορούν να συμβούν αυτά τα βήματα. Ο κύριος Ντράγκη θα απαντήσει για αυτά. Ποιος Ντράγκη? Τα λεφτά των ανθρώπων είναι μέσα. Για τα λεφτά των μελών είναι μέσα. Τι καθίστε τώρα την ευκολία να μιλάτε έτσι? Κύριε, ευκολία, τα λεφτά των καταθέσεων είναι μέσα. Το σκηνικό της τρομοκράτησης των πολιτών εν ώψη δημοσιοφύγηματος δεν θα περάσει. Κύριε Βορύδη, σας παρακαλώ. Δεν θα περάσει. Μία δεύτερη ερώτηση σε εσάς. Τέτοιοι τσαμπουκάδες, αλητίες θα έλεγα, δεν θα περάσουν. Καθαρά πράγματα. Δηλαδή, θα ψηφίσει ο κόσμος με τα λόγου γνώσεως για το μέλλον του, χωρίς εκβιασμούς για τις τράπεζες. Τα ίδια δεν λέγατε για τις τράπεζες. Λοιπόν, τα ίδια δεν λέγατε για τις τράπεζες. Κομμένη αυτή τη συμφορά. Τα ίδια δεν λέγατε ακριβώς. Κομμένη Βορύδη αυτή τη συμφορά. Τα ίδια λέγατε και το οδηγήσατε εδώ. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε και την επόμενη. Οι κουτσαβάκηδες που οδήγησαν τη χώρα και την οδήγησαν δεν θα κάνουν το όπως τους αγγελείς. Θα σταματήσετε ποτέ την καταστροφή του τότε. Τελειώσαμε. Κύριε, θα σταματήσετε ποτέ. Κύριε Βορύδη, μία ερώτηση. Και λυπάμαι πώς υιοθετεί αυτή την καταστροφολογική κοινωνιολογία, κυρία Τσαπανίδου. Σας όποιοι ξέρουν στα γραφεία, έχουν στοιχειώδη επαφή με πραγματικότητα. Κύριε Φίλη, θέλετε να σας πω ακριβώς τι έχω κάνει στη διάρκεια των τελευταίων ημερών? Έχω μιλήσει με όποιους μπορώ για να διασταυρώσω αν ισχύουν τα βήματα που έμαθα ότι ισχύουν σε περίπτωση που μία χώρα βγει εκτός προγράμματος και δεν μπορεί να την καλύψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά που μου είπαν δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Και δεν έχω ακούσει καμία διάψευση από κανένα. Θα γίνω να την Παρασκευή. Το να μου επιτίθεστε. Θα γίνω την Παρασκευή όλα. Σας ρωτάω λοιπόν. Σήμερα είναι Τρίτη βράδυ. Σας δίνω τη δυνατότητα. Σας δίνω τη δυνατότητα. Παρασκευή. Θα γίνουν αυτό Αρμαγεδόνας. Θα γίνουνε. Σας δίνω τη δυνατότητα με την ερώτησή μου να απαντήσετε ότι δεν θα γίνουν αυτά. Δεν απαντάτε όμως. Δεν θα γίνουν, ωραία, δεν θα γίνουν την Παρασκευή, θα γίνουν Δευτέρα. Θα γίνουν την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη. Οπότε... Κύριε Βορύδη, από την πλευρά σας εσείς που υπόσχεστε το ναι και ότι θα κρατήσετε τη χώρα μέσα σε ένα πρόγραμμα. Για πόσο καιρό είναι το πρόγραμμα αυτό το οποίο συζητάτε? Ποιο πρόγραμμα, λοιπόν? Το καινούριο αυτό, το κλείσιμο της αξιολόγησης της 5ης. Αυτό το πρόγραμμα. Ποια τρέχει? Τι εννοείται? Αυτή η πρόταση των θεσμών που είναι στο τραπέζι. Και εσείς λέτε να πούμε ναι σε αυτή την πρόταση. Πόσο καιρό μας διασφαλίζει σαν χώρα? Ακούστε κάτι. Η πρόταση αυτή, εκείνο το οποίο διασφαλίζει, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Το χρονικό διάστημα θέλω να μου πείτε. 16-18 μήνες. 16 με 18 μήνες αργότερα. Και αφού έχουμε την άξη στον αέρα, εργασιακά, ασφαλιστικά, τη ζωή μας ολόκληρη και έχουμε δεσμευτεί μέχρι τα μπούνια ό,τι περισσεύει από εδώ και στο εξής, θα ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση σε 16 μήνες? Γιατί αν ήμουν επενδυτής και το άκουγα αυτό, δεν θα ερχόμουν ούτε στους 16 μήνες να επενδύσω. Έχετε απόλυτο δίκιο.
να απευθύνετε την ερώτηση έτσι όπως ακριβώς την κάνατε στον κύριο Φίλη που τα έκανε έτσι. Μα γιατί εσείς λέτε να υπογράψουμε τις. Γιατί ο κύριος Φίλης τα έκανε έτσι. Γιατί εμείς εκείνο ο το οποίο είχαμε πει. Ο κύριος Φίλης σε 4 μήνες κατάφερε να χάσει το ΑΕΠ το 30% του. Να πω. Εμείς όταν λέμε, με συγχωρείτε, εμείς όταν λέμε πάντως ναι στην πρόταση, δεν ψηφίζουμε την πρόταση των δανειστών. Τι ψηφίζετε ακριβώς? Ψηφίζουμε ναι, να μην βγούμε από το, να μην βγούμε από το ευρώ και την Ευρώπη και να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση για καινούργια. Έχετε καταλάβει συμφωνία ότι υπάρχει ένα ναι, ένα όχι και ένα λαό στη μέση που δεν ξέρει τι πρέπει να γίνει. Γιατί την επόμενη είναι ψευδεπίγραφο και με τις δύο επιλογές. Βιώσει το ναι, το ξέρει. Κύριε Φίλη, μπορώ να δώσω τη διάρκεια από τη ζωή σου. Και έχει μια δυνατότητα με το όχι να αντισταθεί. Πάντω επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση για τις τράπεζες, σας υπενθυμίζω ότι πριν από μία ώρα ο οίκος Φιτς έθεσε τις ελληνικές τράπεζες σε καθεστώς περιορισμένης χρεοκοπίας. Εγώ λοιπόν θέλω να κάνω μία τελευταία ερώτηση στον κύριο Φιτς. Εμένα μου κάνατε μία ερώτηση. Μπορείτε να το ρωτήσετε τι σημαίνει bail-in. Τι σημαίνει bail-in και αν είναι κοινοτικός νόμος. Ή τι έγινε στην Κύπρο. Το bail-in λέει. Λέω, αν ξέρετε τι σημαίνει bail-in και αν μπορείτε να μας πείτε και αν είναι κοινοτικό δίκαιο. Κάτι έχουμε ακούσει, κύριε Μιχαλάκη. Όχι, αμύδρα. Ρωτάω για τον κόσμο. Κύριε Φίλη, να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Δεν θα μπω σε μια συζήτηση η οποία, αδίσταχτη κινδυνολογία. Δεν είμαι στον κόσμο. Αδίσταχτη κινδυνολογία. Επειδή αυτές οι ανησυχίες τις είχατε και προεκλογικά το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο και σπάσατε τα μούτρα σας, χαίρομαι που τις συνεχίζετε τώρα. Γιατί είπαμε, Κυριακή κοντή γιορτή. Συγγνώμη, αυτό ο διάλογο κύριε Καραμπαλάου είναι. Θέματα σε εσά, λέω, Κυριακή κοντή γιορτή. Κύριε Κουίκ, με συγχωρείτε. Εξάλλου, νομίζω ότι η δισογραφία σήμερα λέει ότι ο κύριο Σόιμπλε είπε από Δευτέρα με το πόρισμα πια τη κάλπη. Ελάτε να ξανακουβεντιάσουμε. Η κυβέρνηση έχει πει ότι το δημοψήφισμα μπαίνει μέσα στην διαπραγμάτευση. Μα ακούστε με. Κάντε λοιπόν μια υπομονή. Μία τελευταία ερώτηση θα κάνω. Άρα μνημόνιο θα έρθει να ανησυχεί. Δεν ξέρω αν θα έρθει μνημόνιο ή όχι. Συμφωνία. Συμφωνία θα έρθει. Παρακαλώ, μην μιλάμε όλοι μαζί. Η κυρία Τσαπανίδου έχει το λόγο. Συμφωνία. Έχετε κάνει τον ελληνικό λαό να νιώσει πραγματικά υπερήφανο. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Μιλάω πάρα πολύ με τον κόσμο και βλέπω πόσο πολύ ισχυρή τάση είναι το όχι εκεί έξω. Όχι θα ψηφίσουν οι περισσότεροι. Με αυτούς που μιλάω, τουλάχιστον και με αυτούς που μιλάω και στα social media. Μας χαϊδέψατε τα αυτιά, μας κάνατε να νιώσουμε περήφανοι, θα τους κάνουμε τη μούρη κρέας. Θα πάμε εκεί και θα τους πούμε να ποιοι είναι οι Έλληνες. Θα νιώσουμε σαν το 40 και μπορεί να αλλάξουμε τα πράγματα. Την επομένη όμως του όχι. Όταν θα πάτε απέναντί τους και βρείτε έναν τοίχο πάλι, ένα όχι και από αυτούς. Γιατί σας έχουν χαρακτηρίσει αναξιόπιστους, γιατί δεν θέλουν να μιλήσουν μαζί τους. Θέλουμε να μας πείτε ποια θα είναι η προοπτική για τη χώρα. Με συγχωρείτε, θα απαντήσω εγώ δύο λεπτά. Η αναξιοπιστία σε τι έγκυται. Γιατί δεν βλέπετε την αναξιοπιστία και την άλλη την πλευρά. Θέλετε η οποία τη Δευτέρα πανηγυρίζει, την Τρίτη το ακυρώνει, την Τετάρτη το συζητά, την Πέμπτη το συσκέπτεται, την Παρασκευή το αποσύρει. Θα απαντήσω ευθέως με ό,τι ελάτε τώρα. Οι αγορές με τον Brexit πρώτον πυλό υποχωρήσαν 3%. Ακόμα και ο Σπίγκελ σήμερα έκανε tweet στον αέρα για τον Γιούνκερ, ο οποίος μιλάει για τις συντάξεις. Κυρία... Ναι, και ότι είπε ψέματα. Μα είπε κανείς ότι ο Γιούνκερ είναι με το ωραίο πρόγραμμα. Μα με συγχωρείτε, βεβαίως και είπε ψέματα. Κυρία, δεν το πάμε καθόλου. Το ευρώ ανέβηκε 1,18. Την επόμενη μέρα το όχι, αν βρεθούμε απέναντι στις αναλύσεις, ότι επειδή μου συγκρίνεται το ζήτημα. Καταραίει η παγκόσμια οικονομία. Δεν είμαστε, είμαστε με το ευρώ. Δεν σας ενδιαφέρει να ακούσετε. Δεν σας ενδιαφέρει να ακούσετε τι λέει το όχι τις επόμενες ημέρες. Η Ευρώπη, παρά τα προβλήματα που έχουμε επισημάνει του δημοκρατικού ελλείμματος και του νεοφελεύθερου οικονομικού προσανατολισμού, είναι αναγκασμένη να υπάρχει και ως χώρος στοιχειώδους δημοκρατίας. Δεν είναι χούντα. Εάν αποδειχθεί ότι είναι χούντα, είναι άλλη συζήτηση. Όντως εμείς συμμετέχουμε σε μια Ευρώπη που υπάρχει διάλογος, διαπραγμάτευση και δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων. Να σας φέρω ένα παράδειγμα με την Ευρώπη για το αδιέξοδο αυτού του διαλόγου. Και αν λοιπόν. Με συγχωρείτε, κύριε Σκανδαλίδη. Κύριε Φίλη, επειδή αυτά είναι σαν τεζαβέ. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε 23 Γενάρη. Εάν δεν υπάρξει δυνατότητα επικοινωνία. Κύριε Φίλη, είστε παλιό συνάδελφο, το ξεχάσατε πολύ γρήγορα. Και μέχρι πριν από 5 μήνες. Αν διώξει κανεί από την Ευρώπη. Αν διώξει κανεί από την Ευρώπη. Και
Δεν μπορεί να μας διώξει, μπορεί όμως να μόνοι μας. Μπορεί όμως να ζητήσει πίσω τα χρήματά της η Εκουτού να εκαθαρίσει τις τράπεζες. Να εκαθαρίσει τις τράπεζες. Θα το δούμε τι θα ζητήσει. Με το λέτε. Θα το δούμε. Θα έρθει να κάνει εξώσεις στα σπίτια των ανθρώπων. Θα το δούμε λοιπόν. Από πού θα τα πάρει. Από πού θα τα πάρει τα χρήματα. Εμείς δεν κόβουμε δικό μας χρήμα. Έχουμε το ευρώ που είναι και δικό μας χρήμα. Μα αν καθαρίσουν τις τράπεζες. Είναι και δικό μας χρήμα, προσέξτε. Ο συστημικός κίνδυνος είναι μεγάλος και για την Ευρώπη. Ότι είμαστε με το ευρώ. Λέτε αυτά που λέτε πολύ συγκομψίσμα και ανεβαίνει το ευρώ. Να το καταλάβουμε. Να σας μιλάω, έχετε ένα τεράστιο κενό στα επιχειρήματά σας. Λοιπόν, κύριε Φίλη, θα επιμείνω και είναι η σημαντική φορά που επαναφέρω το ερώτημα. Την προηγούμενη φορά μας λέγατε και ήμασταν όλοι μαζί σας ότι θα πάμε να διαπραγματευτούμε και να πείσουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη να γίνει δημοκρατία. Και τώρα είμαστε μαζί σας για να πάτε να υπερασπιστείτε τη χώρα. Και τώρα μαζί σας είναι όλος ο κόσμος. Και την Κυριακή μάθετε τι θα γίνει αν δεν παίρνετε λοιπόν το... Ισχύεται το δημοψήφισμα, δώστε. Κύριε Φίλη, δεν απαντάτε. 100%. Αν σας πούν όχι έξω. Αυτή είναι η διέξοδος. Ισχυρή εντολή από εκεί. Κάνετε ψηφοφυρία, αλλά δεν εξηγείτε στον κόσμο. Μάχη δίνουμε για τα δίκαια του κόσμου αυτού. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε ραντεβού στα τυφλά. Κανένα τυφλό. Με σχέδιο πηγαίνουμε. Γιατί είναι ραντεβού στα τυφλά. Μια ισχυρή θέληση του ελληνικού λαού. Να πω ένα παράδειγμα. Να πω ένα πολιτικό στοιχείο. Έτσι είναι η δημοκρατία. Με συγχωρείτε. Να κρύψουν και αυτή τη φορά. Κάνουν τον παγκόσμιο πόλεμο. Αν θα γίνει το παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό μα λέτε τώρα. Το παγκόσμιο πόλεμο είναι το όχι. Με σενάρια θα μιλάμε τώρα. Λοιπόν, αλλά δεν με αφήνετε να ρωτήσω αυτό που θέλω. Μετά θα κάνω μια ερώτηση. Έχουν πέσει από το Γενάρη έξω πολλές παραδοχές σας και βασικές. Ότι η Μέρκελ θα είναι μέρα μεσημέρι που θα συμφωνήσει, ότι θα μας δώσει λεφτά η Ρωσία, θα μας δώσει λεφτά η Κίνα, θα μας δώσουν λεφτά τα BRICS. Ότι θα είναι ενιαία συμφωνία, όχι, θα είναι συμφωνία γέφυρα. Μετά, ότι χθες το μεσημέρι ο κ. Βαρουφάκης όχι capital control, το βράδυ capital control. Γιατί να σας πιστέψει ο κόσμος. Δώστε του λοιπόν να καταλάβει ότι αυτή τη φορά έχετε ένα σχέδιο. Ότι θα πάτε να το διαπραγματευτείτε και αν πια βρείτε ένα τείχο απέναντί σας, θα πείτε φεύγουμε. Και αυτό έγινε. Όχι, αυτό. Μα πήγαμε με σχέδιο, μας το απέλησαν. Ότι θα κάνουμε. Ότι θα πούμε. Έτσι. Και τι να κάνουμε και αν δεν ρωτή. Είπαμε. Δεν είμαστε προσκυνημένοι εμείς. Δεν μας καταλαβαίνουν και δεν είσαστε προσκυνημένοι που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Πάμε στη δραχμή να τελειώνουμε. Το μήνυμα του ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα ισχυρό και βροντερό όχι θα είναι παράγον συνειδητοποίηση του ευρωπαϊκού λαού. Μιλάτε πέντε μαζί και δεν ακούμε τίποτα. Παρακαλώ. Τι κάνανε οι Ευρωπαίοι. Εσείς πού στα προσκύνητε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και κάνε τη κλείσο. Δεν τη κλείσο. Αφού είστε λεβέντε. Αφού είστε λεβέντε. Πήρε μια απόφαση. Την πήρε δεν την πήρε. Την πήρε δεν είστε κυρίαρχη. Την πήρε δεν την πήρε. Γιατί δεν φέρνετε. Γιατί δεν φέρνετε να μεταφράσετε. Και εσείς γιατί δεν βάλατε πλάτες. Δεν είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν ήταν ο κύριος Δράγκης. Σας παρακαλώ δεν μπορώ να φωνάζω συνέχεια. Μιλάτε πέντε μαζί. Διαφημίσεις. Παρακαλώ, θα φωνάξω λοιπόν. Δεν έχω ούτε διαφημίσεις για να σωθώ. Και μάλιστα πριν από λίγο με ειδοποιούν, είχαμε και μια χρεοκοπία. Χρεοκόπησε το Πουέρτο Ρίκο. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η χρεοκοπία. Πάμε δυνατά. Πού πάει το ωραία. Πάντως για την ποιότητα του διαλόγου, κύριε Χατζηνικολάου, αυτού του διαλόγου, περί πατριωτών και προδοτών και περί προσκυνημένων και απροσκύνητων, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι το θέμα του περίφημου ΦΠΑ στα νησιά. Όπου ο κύριος Καμένος πραγματικά είχε δώσει μάχη να μην μειωθεί. Έφτασε όμως κάποια στιγμή στη διαπραγμάτευση ο κύριος Καμένος και βγήκε από τον κύριο Τσίπρα και είπε: δέχτηκε τη μείωση, αλλά να επιστραφούν τα 200 με κάποιο τρόπο εκατομμύρια στους νησιώτες. Η τελική πότε απόφαση, η τελική απόφαση, αυτό. Η τελική πότε απόφαση. Το είπε αυτό. Το είπε, απέναντίας είπε ότι εγώ θα ρίξω την κυβέρνηση. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Μετά από όλη αυτή τη διαπραγμάτευση, έρχεται το Eurogroup και λέει ότι εγώ δέχομαι τη μείωση στην τελευταία τους πρόταση. Δεν υπάρχει η μείωση στο ΦΠΑ στα νησιά. Ποια πρόταση μπαίνει τώρα σε ψηφοφορία. Τη μείωση του ΦΠΑ που την έχει αλλάξει το Γενικό. Να καταργηθεί η έκτος στα νησιά. Ποια πρόταση μπαίνει σε ψηφοφορία που θα πάμε να καταψηφίσουμε την Κυριακή. Επειδή στα 12.30 υπάρχει έκπτωση. Θέλω να επαναλάβω να ότι είναι ψευδεπίγραφη η ερώτηση. Είναι ψευδεπίγραφη. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ. Πάμε στους συμπολίτες μας. Ελάτε. Το όνομά σας. Καλησπέρα. Σκιαδαρέσης Σωτήρης λέγομαι. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας είμαι.
εκπροσωπώ τους επαγγελματίες και θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δυστυχώς θα πω κάτι που μου έλεγε ο παππούς μου. Την αγελάδα, κύριε φίλη, πρέπει να την αρμέγουμε και όχι να τη σφάζουμε. Γιατί αν την αρμέγουν, θα πίνουμε γάλα 20 χρόνια. Όταν τη σφάξουμε, σε 6 μήνες τελείωσε το κρέας. Εμείς λοιπόν έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια και σφάζουμε κάθε μέρα. 250.000 επιχειρήσεις μέχρι σήμερα έχουν κλείσει και με αυτά που κάνετε εσείς τους 5 μήνες θα κλείσουν άλλες 40 με 50.000. Τα μέτρα είναι πολλαπλασιαστικά αυτά που φέρνετε. Νομίζετε ότι η ΑΕ και η ΕΠΕ είναι εφοπλιστές, όμως είναι μικρές επιχειρήσεις. Δεν μπορείτε να τους ανεβάζετε το φόρο. Δεν μπορείτε να ανεβάζετε τις εργοδοτικές φορές και μάλιστα να παρασύρετε μαζί και τις φορές. Πρέπει να πληρώσουν και οι εργαζόμενοι σε αυτό το μέτρο που φέρνετε. Γιατί δεν φέρνετε μέτρα τα οποία σας ζητάει η Τρόικα και είναι να μην αυξήσουμε τους φόρους, αλλά να τους δώσουμε κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν το κάνουμε. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Πανηγυρίσαμε στην ΕΡΤ πριν από λίγο γιατί ξαναπροσλάβαμε 2.000 κόσμο. Μήπως ήταν καλύτερα να πάρουμε 2.000 στα νοσοκομεία. Όταν έκλεισε η ΕΡΤ, ανεβήκαμε στα κάγκελα. Δεν είδα κανέναν να ανεβαίνει στα κάγκελα όταν έκλεισε το Άλτερ 8-1 χρόνο πριν από την ΕΡΤ. Εκεί τι γινότανε. Εκεί ήταν ο Κουρίς και δεν μας πείραζε, ενώ στην ΕΡΤ ήταν οι ψηφοφόροι μας. Αν πορευτούμε έτσι, δεν νομίζω ότι είναι σωστός ο δρόμος. Όταν κάποιος είναι ηγέτης, κύριε φίλη, πηγαίνει μπροστά και παίρνει αποφάσεις. Ο Καραμαλής μας έβαλε χωρίς να μας ρωτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ τότε. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, σαν ηγέτης, έπρεπε να πει αυτός όχι. Όχι να το ρίχνει τον μπαλάκι στον κόσμο. Αν του πούμε όχι και βγούμε απ' έξω, θα πει εσείς, παιδιά μου, είπατε όχι. Αν του πούμε ναι και μείνουμε μέσα, θα μας πει δεν μπόρεσα να κάνω τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, γιατί εσείς μου είπατε και έμεινα μέσα, άρα υπόγραψα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Να δώσει μια απάντηση για να μιλήσουν και άλλοι. Και θα ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάκη, αυτό που σας είπα και στο διάλειμμα, ότι καλή διαπραγμάτευση, αλλά εγώ θα ήθελα να γίνεται διαπραγμάτευση με τα χρήματα των υπουργών στις τράπεζες, όπως τα δικά μας. Όχι διαπραγμάτευση με τα χρήματά σας στο εξωτερικό. Γιατί περισσότερα από εσάς τα έχουν έξω. Και απορώ πως μια αριστερή κυβέρνηση επιτρέπει στους υπουργούς της να έχει τα χρήματα στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε φίλε. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, σπέκουλα γίνεται. Δεν υπάρχουν χρήματα υπουργών στο εξωτερικό. Πώς? Λέω. Ονόματα και διευθύνσεις. Και θα φανεί και στο πόθεν έσχες. Έχει φανεί και στο πόθεν έσχες. Θα φανεί και... τώρα μιλάμε. Μα αφού είναι δηλωμένα. Τώρα μιλάμε. Στο τα φέρανε έσχες. Μέσα. Τώρα μιλάμε. Ένα αυτό. Πότε? Για να τελειώσει σπέκουλα. Δεύτερον θέμα. Τι σπέκουλα? Κοιτάξτε. Αυτός που εφήρμοσε μια φορά το δημοψήφισμα στην Ελλάδα ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Επειδή κάνατε μια αναφορά σε αυτόν. Σας εμπνέει προφανώς. Και δεν το έκανε για να διχάσει το λαό, ούτε για να ρίξει τον μπαλάκι στο λαό. Το έκανε για να υπάρξει μια αναμφισβήτητη, ο λαός ψηφίζει, απόφαση για ένα θέμα υψίστης εθνικής σημασίας. Έκλαιγε το παλαιοκομματικό σύστημα που μας κυβέρνησε, ενώ υπήρχε αυτή η δυνατότητα από το Σύνταγμα να γίνει δημοψήφισμα, δεν έκανε δημοψήφισμα. Και προσπαθούσε να λαμβάνει αποφάσεις υποκλέπτοντας την ψήφο του λαού. Τώρα, με δικιά μας θέση που παίρνουμε πολιτική ευθύνη, θα είμαστε μαζί με το λαό στη μία ή την άλλη περίπτωση. Αναφερθήκατε στα θέματα της Τρόικας, τα μέτρα. Γνωρίζετε ότι η Τρόικα ζητάει προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων 100%. Να το υπογράψουμε. Εμείς λέμε να αυξηθεί ο φόρος από 26 στο 28%. Για τα κέρδη. Λέω λοιπόν, πάνω 500.000. Ζητάμε πάνω 500.000 να υπάρξει κέρδη, όχι τζίρος, κέρδη, να υπάρξει 12% έκτακτη φορολογία. Η Τρόικα ζητάει διαρθρωτικό μέτρο για όλες τις επιχειρήσεις 100% προκαταβολή φόρου. Πόσο αυτό είναι υπέρ. Προκαταβολή. Είναι αυτό υπέρ. 80%. Απαντήστε. Αλλά ό,τι και να ανεβάζει είναι και αυτό μαρτύριο. Συμφωνώ. 80%. Τώρα το θέλει 100%. Και ρωτώ, αυτό το αντέχει η επιχείρηση. Θα ήθελα λοιπόν να τελειώσω. Θα ήθελα να πω το εξής. Το δικό μας πακέτο των 8 δις δεν είναι πακέτο χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Ξέρουμε ότι έχει σκληρά μέτρα μέσα. Και ο ΦΠΑ είναι εξωτικός φόρος. Καμία αντίρρηση. Αλλά και εκεί ακόμα δίνουμε μάχη το καλάθι της νοικοκυράς να είναι στο 13%. Τα τιμολόγια της ΔΕΗ και του νερού να είναι στο 13%. Όχι στο 23% όπως θέλανε, όπως θέλανε οι δανειστές. Όχι στο 23% όπως θέλανε οι δανειστές να πάει το ρεύμα και το νερό του ελληνικού λαού. Κύριε φίλοι, μια που μιλάμε για τα θέματα της αγοράς, να σας μεταφέρω για να το μεταφέρετε
στο Υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχει μεγάλο θέμα, το εισπράττω από παντού σήμερα με τις επιταγές. Έχετε απόλυτο δίκιο, πρέπει να βρεθεί μια λύση μετάθεσης. Μια λύση καλή γι' αυτό και απλή λύση θα ήταν για 2, 3, 4 μήνες, δεν ξέρω πόσο θα αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών, όλες οι επιταγές που λήγουν τώρα αυτή την περίοδο Ιούνιο-Ιούλιο, να μεταφερθεί η λήξη τους για 3-4 μήνες. Μιλάτε επικοδομητικά, κύριε Χατζηνικολάου. Πράγματι, υπάρχουν πολλά ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία... Είναι φαύλος κύκλος. Όλοι έχουμε να εισπράξουμε και όλοι έχουμε να πληρώσουμε. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Όλοι. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων. Να σας πω κάτι, ας κάνουν λοιπόν μια ρύθμιση που αυτός που έχει και να εισπράξει. Κύριε Βορύδη. Ας σου στείλουν σπίτι. Κύριε Βορύδη. Να σου στείλουν σπίτι τους λογαριασμούς, αυτοί που έχουν τις επιταγές. Για τις τράπεζες. Εσύ γνωρίζεις, κύριε Βορύδη, ότι τόσα χρόνια οι τραπεζικές επιταγές εξυπηρετούνται. Αυτό πιστεύεις. Δεν Συζητάμε σε αυτή τη φάση. Θα τις κάνετε τις επιταγές σήμερα. Μα, ωραίο. Πέντε χρόνια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Κίνης Γιάννης, καλημέρα σε όλους σας. Εγώ θέλω να πω δύο θέματα. Μου είχαν πει, τουλάχιστον έτσι γνώριζα, ότι όταν γίνεται ένα δημοψήφισμα, το ερώτημα που μπαίνει πρέπει να είναι σαφές και ευδιάκριτο από όλους. Είτε έχουν μόρφωση χαμηλή, είτε υψηλή. Με αυτά που λέτε όλοι σας απόψε εδώ, μόνο αυτό δεν βγαίνει συμπέρασμα. Εάν ένα ερώτημα το λαμβάνει ο καθένας με 10 τρόπους, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ η γιαγιά μου στο χωριό ή οποιοδήποτε άνθρωπος πώς θα πάει να ψηφίσει την Κυριακή. Και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό για να κλείσω το θέμα του δημοψηφίσματος. Κατά πόσο είναι δημοκρατικό να πάμε να ψηφίσουμε με τέτοιο καθεστώς, όταν εγώ δεν θα μπορώ να, ως ετεροδημότης να πάω στον τόπο μου. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω μια κάρτα λιγμένη, η οποία δεν μπορώ να πάρω ούτε τα 60 ευρώ τη μέρα και θα πρέπει να χαλάσω 150 ευρώ με 200 για να πάω στον τόπο και να ψηφίσω και να κάνω το δημοκρατικό μου χρέος. Και μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Εάν την Κυριακή ψηφίσω το 50% του πληθυσμού που είναι στους καταλόγους και από αυτό το 50% το 30% δώσει είτε ναι είτε όχι, πείτε μου εσείς αυτό το κομμάτι του κόσμου αν την επόμενη μέρα θα ορίσει την τύχη τη δική μου ή του καθενός. Ξέρετε πώς ψηφίζουν στην Αμερική. Το 35% του πληθυσμού. Αυτό δηλαδή μας καλύπτει εμάς. Είναι πραγματικό πρόβλημα. Είναι πραγματικό πρόβλημα αυτό. Ξέρετε άλλο τρόπο να παίρνουμε αποφάσεις. Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη. Κύριε φίλε. Με τέτοιο καθεστώς χρεοκοπίας δεν μπορούμε να πάμε. Ο φίλος μας θέλει 40%. Μα σας λέει, μα του λέτε εσείς στην Αμερική πόσο ψηφίζουν. 40%. Μα τι δουλειά έχει αυτό. Ένα το κύριε Μιχαλάκη. Άρα λοιπόν δωρεάν μετακίνηση των εταιρεών. Αυτό είναι μια λύση. Αν πάμε σε αυτό. Ναι, είναι μια λύση. Δωρεάν μετακίνηση. Κάτι. Κυβέρνηση είστε. Πολύ ωραία ιδέα. Ρένα, λεωφορεία. Εγώ προσωπικά συμφωνώ. Καράβια, δωρεάν ο κόσμος. Έτσι κι αλλιώς με τότε αφήσαμε σήμερα τα λεωφορεία, αφήστε και τα υπόλοιπα. Άλλη μια ερώτηση για τις επιχειρήσεις. Όχι, όχι, μην κάνετε 10. Δείτε πόσοι περιμένουν. Δεν γίνεται. Έχω ένα μήνυμα από τον κύριο Καμένο, μπορώ να το διαβάσω. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Έχει σημασία. Ποτέ καμία υποχώρηση, η πρόταση Juncker τσακίζει τα νησιά. Να βάζει. Έτσι λοιπόν, μην παίζετε με τα νησιά εσείς που είστε και νησιώτες. Εγώ δεν παίζω ποτέ με τα νησιά, κύριε Γκουί. Έτσι. Παιχνίδια δεν έκανα ποτέ στη ζωή. Παρακαλώ να ακούσουμε τον συμπολίτη. Δημόπουλος Βασίλης, λέγομαι. Καλημέρα σας. Θέλω να σας πω. Η πρόταση αυτή, η προηγούμενη, όχι αυτή που είπατε. Κύριε Σκανδαλίδη, μιλάει ο συμπολίτης μας. Μετά το δημοψήφισμα, όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής εδώ, τη Δευτέρα, τις 6 Ιουλίου, εάν βγει το όχι. Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Το απάντησε 4 φορές. Θα το πω πολύ σύντομα. Τον ρωτάμε μέχρι το πρωί. Τι θα συμβεί τη Δευτέρα. Το απάντησε έτσι που να σας ικανοποιήσει. Όχι, δεν το απάντησε. Δεν το απάντησε. Εξαρτάται από τι θα γίνει την Κυριακή το βράδυ. Το απάντησε όπως ήθελε. Εάν υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία, να μην καταλάβουμε. Δημοψήφισμα, θα είναι σεβαστή με μεγαλύτερες πιθανότητες η πρόταση του ελληνικού λαού. Αν πάμε με ναι, δεν θα γίνει καμία διαπραγμάτευση, θα περάσουν αυτά που λένε οι πιστωτές. Και αν πάμε με ένα ανεμικό όχι, θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα, όντως. Άρα,
Την Κυριακή το βράδυ, βροντερό όχι. Βροντερό. Μεγάλη πλειοψηφία και μεγάλη συμμετοχή. Λοιπόν, αν ερχόμουν τώρα από το εξωτερικό πάντως και έβλεπα αυτό το τραπέζι εδώ, κύριε φίλη, και δεν ήξερα τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, δεν ήξερα ότι είναι οι τράπεζες κλειστές, θα σας πέρναγα για πολύ μεγάλη, δηλαδή κυβέρνηση, η οποία είναι φοβερή και τρομερή. Και όλα πάνε καλά. Έτσι μιλάτε τόση ώρα. Αυτό έχω καταλάβει. Αυτό καταλάβατε. Βέβαια. Και βλέπω τη φοβερή ηρεμία σας. Εγώ άμα πάθω ζημιά στη δουλειά μου, θα τρελαθώ. Ελάτε. Πρέπει να μιλάμε ήρεμα. Πρέπει να φτιαχτούν πάνω σε ένα κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα. Ναι. Κοινωνικός διχασμός υπάρχει. Ναι. Η μεγάλη πλειοψηφία έχει εξοντωθεί της κοινωνίας. Ναι. Έχει εξοντωθεί. Δεν πρέπει να φτιαχτεί ένας πολιτικός διχασμός. Και το δημοψήφισμα αυτό το προσπαθεί να αποκαταστήσει. Πάρτε αποφάσεις. Όχι εκλογές που τσακώνουν. Πάρτε αποφάσεις. Μην μου δίνετε ένα σταυρόλεξο να πάω την Κυριακή. Που εκφράζεται η μεγάλη θέληση του λαού. Δεν μου λέτε με σταυρόλεξο μου έχετε δώσει την Κυριακή να πάω να ψηφίσω. Τι να ψηφίσει ο λαός. Όπως σας είπε και ο προηγούμενος, η γιαγιά στο χωριό τι ξέρει να ψηφίσει τώρα. Τι θα η δημοκρατία και για τη γιαγιά είναι. Προσέξτε τώρα. Δεν είναι μόνο τώρα. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Να κάνουμε αριστοκρατικό πολίτευμα. Να κάνουμε πολίτευμα δημαρίου αριστοκρατικό. Όχι έτσι. Η ψήφος της γιαγιάς και του παιδιού, η δικιά μου. Να πάτε και στα εκλογικά κέντρα τα κίνητα να τα δίνετε στους ψηφοφόρους. Παρακαλώ, μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Θα καταλάβουν καλύτερα το τεχνικό κείμενο. Θα τυπώσετε και τα κείμενα να τα διαβάζουν, να ξέρουν τι εγκρίνουν και τι απορρίπτουν. Κύριε Βορίδη. Κύριε Βορίδη, είναι προκλητικό αυτό που λέτε. Παρακαλέσω, κυρία Τσαπανίδου, κύριε Βορίδη. Γιατί άλλοι ψηφίζανε και δεν διαβάζανε. Κυρία Τσαπανίδου, κύριε Βορίδη. Θα παρακαλέσω θερμά. Περιμένουν οι συμπολίτες μας επί τρεις ώρες για να μιλήσουν. Ας τους ακούσουμε λίγο. Ας τους ακούσουμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Βασιλάκης Γιάννης. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και είμαι μηχανολόγος μηχανικός. Και πραγματικά λυπάμαι βλέποντας μια κατάσταση σήμερα στην οποία η χώρα βρίσκεται πραγματικά στο απροχώρητο, όποιο και αν είναι αυτό, είτε βρισκόμαστε σε έξοδο από το ευρώ, είτε είμαστε μέσα στο ευρώ, πραγματικά είναι στο απροχώρητο και βλέπω τους πολιτικούς μας να μην μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να προτείνουν ένα πράγμα στον ελληνικό λαό. Ένα και μοναδικό πράγμα. Το Σάββατο άκουγα όλους αυτούς τους τσακωμούς μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού μας. Και σε κάποια στιγμή που είχα πραγματικά μια αποστροφή για αυτό που έβλεπα, γύρισα και είπα, δεν μπορεί πάντοτε όλοι να μας φταίνε οι υπόλοιποι. Είτε μεταξύ σας, είτε οι ξένοι, είτε οποιοδήποτε άλλος εκτός από εμάς. Και τότε η κόρη μου, η οποία βρίσκεται και είναι 6 χρονών μόνο, γύρισε και μου είπε το εξής πολύ απλό πράγμα. Αν πατέρα φταίνε όλοι οι υπόλοιποι, τότε δεν φταίμε κι εμείς. Δεν έχετε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, είτε αυτός λέγεται μνημόνιο, είτε λέγεται δραχμή. Δεν έχετε καταλάβει αυτή τη στιγμή ότι ένας λαός διχάζεται. Μόνο να κοιτάξετε, κύριε Χατζηνικολάου, στο Twitter, στο Facebook, να δείτε τι λέει ο κόσμος αναμεταξύ του. Πώς έχει χωριστεί ο κόσμος σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τη χώρα, πώς έχει χωριστεί ο κόσμος. Έχουμε καταντήσει πλέον να φτάσουμε σε κάτι δεκαετίες πριν, όπου κατηγορούσαν βενιζελικοί τους γερμανόφιλους, όπου κατηγορούσαν κομμουνιστές τους δεξιούς και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σαν κράτος, σαν έθνος, δεν έχουμε τους ηγέτες ενδεχομένως. Αυτό αποδεικνύεται, για να πάμε με μία γραμμή. Μάλιστα. Μία. Τι θα κάνουμε μετά, το όχι ή το ναι. Κανείς στο πάνελ δεν έχει καταλάβει. Ένας μπορεί να μου πει. Ένας. Σε κάθε περίπτωση θα σπαθούμε μεταξύ μας. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και δεν το έχουν καταλάβει οι πολιτικοί. Πράγματι δεν πρέπει να υπάρξει κλίμα κοινωνικού διχασμού. Υπάρχει έντονα ήδη. Υπάρχει ήδη. Και πολλές φορές δημιουργείται και από τα πάνελ μια τέτοια αίσθηση. Πρέπει λοιπόν χωρίς, προσέξτε, εμείς οι πολιτικοί εκπρόσωποι, όλοι μας, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να παίζουμε παιχνίδι έντασης.
Η ένταση φτιάχνεται όχι με λόγια όμως και χαρακτηρισμούς μόνο. Ακούσαμε πολλούς. Φτιάχνεται και με αδίσταχτη κινδυνολογία. Έχει σημασία αυτό. Δεν όχι, πρέπει... σας παρακαλώ για να ρωτήσει και κάποιος. Μπορώ να το απαντήσω. Το ερώτημα της κόρης σας είναι σωστό. Αλλά προσέξτε, οι ευθύνες που έχετε εσείς δεν είναι ίδιες με τις ευθύνες που έχω εγώ. Πολύ περισσότερο δεν είναι ίδιες με τις ευθύνες που έχει ο κύριος Βορύδης. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και μια κοινωνία δεν θα έχει πάντοτε μία άποψη, διότι έχει διαφορετικά κοινωνικά συμφέροντα. Πώς να έχεις μία άποψη όταν οι άλλοι σου λένε ότι για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να παίρνει 300 ευρώ και να υπάρχει ανεργία στα νέα παιδιά. Πώς, πέστε μου. Όχι, 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 όχι. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεστε. Με μία άποψη δεν υπάρχει διαφορά. Ελάτε κύριε φίλη, βάλτε μια τελεία. Ως προς το ζήτημα της ενότητας των απόψεων. Κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ενίος τρόπος προσέγγισης. Γιατί εγώ θα μπορούσα να δεχτώ, ξέρετε, αυτό το τελευταίο είναι το μόνο που συμφωνώ ίσως μεθοδολογικά με τον κύριο Φίλη. Τι, ότι πολιτικές φιλοσοφίες, διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις οδηγούν σε διαφορετικά πολιτικά προγράμματα. Λέτε εσείς, εγώ δεν το δέχομαι. Και κοινωνικά συμφέροντα. Λέτε εσείς, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Πρέπει τώρα να συμφωνήσω και σε αυτό. Όχι, αντά, λοιπόν, καταλαβαίνει ο κόσμος. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα βάρος. Εμένα ξέρετε ποια είναι η στεναχώρια μου σε όλες αυτές τις συζητήσεις. Θα την πω ειλικρινά. Εγώ θεωρώ ότι διεξάγεται με όρους υποκριτικούς. Εάν η συζήτηση γινόταν με όρους καθαρούς, τότε κατά τη γνώμη μου δεν θα σας έβγαζε αυτό εσάς από το πρόβλημα, ούτε ενδεχομένως θα ήρε και θα νερούσε όλες τις αντιθέσεις, αλλά θα είχε τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός, έχοντας πάνω στο τραπέζι μια πλήρη εικόνα, να πάρει καθαρές αποφάσεις σε ποια κατηγορία που θέλει να πάει. Ο δημόσιος διάλογος σκοπίμως συσκοτίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή, συγγνώμη, τρεις ώρες σε αυτή την εκπομπή βγάλαμε συμπέρασμα. Ακούσαμε ένα ναι και ένα όχι. Αρμαγεδόν. Αρμαγεδόν, έρχεται αυτό λένε. Κυρία Τσαπάνη. Ήρθε η κόλαση. Κυρία Τσαπάνη. Κύριε Βορύδη, ξέρετε ποια είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης για αυτή τη χώρα? Να ξυπνήσει ξαφνικά το αριστερό και το δεξιό μέσα σε αυτή τη χώρα. Ό,τι χώριζε και ό,τι πνίξαμε. Χώσαμε κάτω από το χαλί σε μια γωνίτσα. Τους αριστερούς και τους δεξιούς και την αιώνια διαμάχη σε αυτή τη χώρα κινδυνεύουμε να δούμε μπροστά μας. Τότε γιατί κατεβάζετε κόσμο στις πλατείες άλλες ώρες? Αυτό δεν είναι σωστό. Τι λέτε τώρα? Αυτές είναι αναλύσεις πολιτικές. Τρεις διαφορετικές. Συγγνώμη, δεν μιλάω πολιτική γλώσσα. Δεν μιλάω πολιτική γλώσσα. Δεν μιλάω πολιτική γλώσσα. Θέλω να μου δώσετε μία απάντηση. Μία απάντηση. Αυτό είναι το θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μία χώρα. Τρεις συγκεντρώσεις για μία χώρα. Τι το λέτε, ξέρετε κύριε. Αυτό. Στο χρέος λένε ναι. Εδώ ο χρόνος μας τελειώνει. Κυρία το αναγνωρίζουν, το ξέρετε αυτό. Πρέπει κάποιος να πει να μας πει τα κάνει η χώρα. Κυρία Τσαπανίδου. Το κόμμα σας. Κυρία Τσαπανίδου. Αφήστε με τώρα τις εκθέσεις ιδεών για τις φιλολογίες. Η κοινοβουλευτική. Σας παρακαλώ κύριε. Να ακούσουμε ένα δυο φίλους μας ακόμη. Ναι, αλλά δυο λεπτά να το τελειώσουμε αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν τελειώνει αυτό. Θα φτάσουμε 5 το πρωί. Αν αφήσετε να πούμε μισή κουβέντα, κάτι μου τελειώνει. Έχει οφσόρ και μεροκαματιά. Έχει λίστες και κόσμο που ζει με 200 ευρώ. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία αποτελεί τον κοινό μας τόπο επίλυσης τέτοιων διαφορών. Πώς? Με τις φωνές που ακούμε κάθε μέρα στη Βουλή? Όχι. Αυτή ακούστε είναι. Κάτι. Το αυτός είναι ο κοινός τόπος. Υπάρχει μια διαφορά θεμελιώδης, κύριε Βορύδη. Ναι στις πολιτικές διαφορές και τις αντιπαραθέσεις. Ωραία. Ναι στα διαφορετικά κοινωνικά και τις συγκρούσεις και όλα αυτά. Καλά. Και ναι. Όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και ένας τρόπος επικοινωνίας που δεν μπορούν οι μισοί να χαρακτηρίζουν τους άλλους μισοί προδότες ή να χαρακτηρίζονται μεταξύ τους και να μην υπάρχει ένας πολιτικός διάλογος που να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι λέμε. Συμφωνεί ο κύριος Φίλης. Τι λέμε. Πότε, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Πότε το Κομμουνιστικό Κόμμα πήγε την αντιπαράθεση με τέτοιους όρους. Τώρα δεν λέγατε. Πότε δεν είπατε για την Πέμπτη Φάλαγγα. Τώρα το συζητάμε τώρα. Για τους εκπροσώπους των δανειστών δεν είπατε χθες. Χτες δεν τα λέγατε αυτά. Μου διαφορά. Αυτό που δεν επιτρέπει στον Πρωθυπουργό να μιλάει με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή με τους πολιτικούς αρχηγούς, αυτό που δεν επιτρέπει γίνεται μέγα θέμα στη χώρα αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να συγκαλέσει τους αρχηγούς να κουβεντιάσουν σε ένα τραπέζι, αυτό που συζητάμε για μια πρόταση και ο καθένας εννοεί διαφορετικά πράγματα, αυτό που έβλεπα το προηγούμενο μια συνέντευξη της Προέδρου της Βουλής και προσπαθούσα να καταλάβω από το βλέμμα της τι θέλει επιτέλους από τη ζωή μας. Που δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τι θέλει από τη ζωή μας. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Βλέπουμε μια Βουλή η οποία συνέρχεται και δεν υπάρχει πολιτικός διάλογος.
Δεν υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Τώρα αυτό έχω μεγάλες διαφορές. Τώρα έγινε αυτό. Χειροτερεύει, κύριε Βουλή, ήταν καλή. Χειροτερεύει. Κάθε προηγούμενη Βουλή είναι καλύτερη από την επόμενη παρά την ανανέωση που γίνεται. Και αυτό είναι η κρίση, κύριε Χατζηνικολάου, του πολιτικού συστήματος που θα ολοκληρωθεί και με την ακύρωση και της νέας πολιτικής εξουσίας. Γιατί όλοι λέμε ότι έκλεισε ο μεταπολιτευτικός κύκλος εδώ και 15 χρόνια, αλλά κανένας μας δεν βάζει την υπογραφή του να κάνει την υπέρβαση στο πολιτικό σύστημα. Κανένας δεν βάζει την υπογραφή του. Και είδαμε προηγούμενα πώς γίνεται ο διάλογος. Τον είδαμε. Ελάτε, το όνομά σας. Εννοείται με κοινωνική. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μαραγκουδάκης Μανώλης. Βενζινάς είμαι. Λοιπόν, το θέμα μου είναι το εξής. Σε περίπτωση που πάμε στο όχι, πώς θα διαπραγματευτούμε ένα τηλεσίγραφο? Τι είναι αυτό θα πάμε να διαπραγματευτούμε μετά? Ένα τελεσίγραφο. Έχουμε ήδη τελεσίγραφο. Το όχι είναι όχι. Δεν έχει κάτι παραπέρα. Και πάνω στην κανονικότητα που είπε η κυρία Λιμπεράκη. Θεωρείται κανονικότητα ένας νέος να μην μπορεί να κάνει όνειρα? Με 400 ευρώ το μήνα όνειρα δεν κάνεις. Το στηρίζετε όμως. Στηρίζετε. Να υπάρχει κανονικότητα, γιατί ξέρετε τι θα πει καταβαράθρωση. Άμα δεν είναι να φτάσω 35 για να υπάρξει πράγμα. Κανονικότητα για μένα, ξέρετε, λυπάμαι, δεν το θέλω. Είναι πολύ λογικό, επειδή είμαστε σε μεγάλη δυσκολία, να νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει κάπου στον πάτο. Σας λέω λοιπόν, και εμείς είναι πολύ κακό νέο, ότι δεν υπάρχει πάτος σε αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε γύρω σας, δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχει τέλος. Ο στόχος ενός 25χρονου πλέον είναι να βγάλει το μήνα. Ο ίδιος που είναι ενός 50χρονου να βγάλει το μήνα με την οικογένειά του. Έχουμε ακριβώς τον ίδιο στόχο. Δεν έχω όνειρα για τη ζωή μου, όπως δεν έχουν όνειρα πολλά παιδιά της ηλικίας μου. Και μου το έχετε στερήσει. Ίσως όχι εσείς, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ, αλλά όταν μου λέτε για κανονικότητα, δεν είναι κανονικότητα αυτό το πράγμα. Υπάρχει πολύ χειρότερος εφιάλτης, τον οποίο πρέπει να αποτρέψουμε και να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Διότι δεν έχει νόημα να φαντάζει το καθένας ότι είναι στο χειρότερο σημείο. Πώς να την ψηφίσει την πρόταση στο θεσμό ο άνθρωπος όμως έτσι? Απλά θέλω να ακούσω και από τον κύριο Φίλη. Απλά θέλω και από τον κύριο Φίλη και από τον κύριο Κουίκ να μου πούνε τι εννοούν όταν λένε δεν είναι ευρώ η δραχμή, από τη στιγμή που θα πούμε όχι, παράδειγμα, και θα πάμε να διαπραγματευτούμε και να μας δώσουν άλλο ένα τηλεσίγραφο. Να κάνω μία εκτίμηση. Θα κλείσουμε τα σύνορα. Θα κάνω την εκτίμηση, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όπως σεβάστηκαν εκείνο το όχι των Ιρλανδών την ώρα που όλοι οι άλλοι είχαν υπογράψει και κάτσαν και κουβεντιάσανε μαζί τους, θέλω να πιστεύω ότι ανεξάρτητα με το σκληρό ροκ το οποίο παίζουν τώρα, μπετόν αρμέ απέναντί μας, με ξέρους Αμερικανούς, οι οποίοι σήμερα... Δεν τους δανείζανε, δεν ζητάγανε λεφτά. Το συζητάγαν απλώς. Συζητάγανε για αυτό. Συνεχίζω να μιλάω παρά... Δύο φορές capital control. Είναι ενωμένη η Ευρώπη αυτή. Είναι Ευρώπη αλληλεγγύης. Κλείνει τις τράπεζες και αφήνει κόσμο να μην έχει να φάει δύο φορές. Διότι σε οι πολιτικές ηγεσίες αυτή η Ευρώπη βρωμάει. Δεν είχαν την ευθύτητα και την ειλικρίνεια να διατοπίσουν την πραγματικότητα. Πλάζανε λαμπούς του πετραχίλια και μετά ήρθε η ώρα της αλήθειας και κλείσαν οι τράπεζες. Ξέρετε, πολύ πάρα πολύ και αυτό που λέτε δικαιώνει τους σκληρούς Ευρωπαίους που λέγανε δεν πρέπει να βάλετε ποτέ την Κύπρο και ποτέ την Ελλάδα μέσα. Και τώρα τρίχουν τα χέρια τους. Οι πολιτικοί ηγέτες και πολιτικοί άντρες και γυναίκες έχουν πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες που δεν είπαν την αλήθεια. Κύριε Λιμπεράκη, όσο και να θέλετε, εγώ θα αποτελειώσω αυτό που θέλω να πω, σας παρακαλώ πολύ. Έλεγα λοιπόν ότι όπως σεβάστηκαν το όχι της Ιρλανδίας και κάθισαν και κουβέντιασαν την αναθεώρηση σε ορισμένα βασικά πράγματα στην συνθήκη της Λισαβόνας, πιστεύω ότι μετά από αυτό το σκληρό παιχνίδι που γίνεται σε βάρος της Ελλάδας αυτή την περίοδο. Ακόμα, αν θέλετε, και για εγωιστικούς λόγους. Σου λέει τώρα, τι θα γίνει με τους Έλληνες? Μετά θα έχουμε προβλήματα με τους Ισπανούς και με τους Ποδέμους. Ότι μετά, γιατί άφησε αυτή σήμερα την προοπτική ο κύριος Σόιμπλε, θα έρθουν να κουβεντιάσουν με τον πολιτισμό που πρέπει να έχει η Ευρώπη σε αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος. Πάντως τα ίδια μας λέγατε και πριν από τις εκλογές. Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Παρακαλώ. Σε βάζετε μυαλό καθόλου μας. Σε δόσεις πληρώσατε 8 δις του χρέους που θα του έβατε. Να παραδοθούμε. Θα ακυρώσουμε
τον εκβιασμό που κάνει η κυβέρνησή σας. Α, η κυβέρνηση φταίει. 8 δις πληρώσατε. Ξέρετε, με έχουν βάλει στη μέση εκείνοι οι οποίοι κάποτε. Παρακαλώ να ακούσουμε ένα-δυο συμπολίτες μας ακόμη. Ακούστε με όμως. Μην κάνετε γύρω 20 λεπτών σε κάθε φορά που μιλάει ένα συμπολίτη μα για ένα λεπτό. Ναι, αλλά ας σεβαστούμε το ότι πρέπει να ακούσουμε και 5 απόψεις. Και δεν, είναι και ανάγκη να μιλήσετε και οι 10 κάθε φορά που τίθεται ένα ερώτημα. Αφού θέλετε να γίνετε το 11ο. Αφού τελειώσει ο γύρος. Αφού θα τελειώσουμε στις 5 το πρωί. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θα σας αφήσω να φύγετε. Επειδή με ρωτάτε συνεχώς τι ώρα θα τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε στις 5. Λοιπόν, πάμε, ελάτε. Όχι, καλησπέρα. Ταξιδεύω, κύριε Χατζηνικολάου. Ονομάζομαι... Δεν πειράζει, κύριε Κουίκ. Δεν πειράζει. Θα ταξιδέψετε αύριο. Όπως μου έχει απαντήσει ο κύριος Φίλης σε μια συνέντευξη που του έλεγα ο χρόνος πιέζει, μου είπε ο χρόνος είναι σχετικός. Απεδείχθη. Ονομάζομαι Θυμής Δημήτρης και είμαι σύμβουλος επενδύσεων. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Φίλη. Πρώτα απ' όλα, πραγματικά νομίζω ότι το πάνελ βρίσκομαι σε προεκλογική περίοδο. Λες και δεν έχουμε γίνει 6 μήνες διαπραγμάτευση, έχουμε φτάσει στο τέλμα, είμαστε στον γκρεμό, έτοιμοι να πέσουμε. Με διαπραγμάτευση κυβέρνηση που 3 μήνες, γιατί δυστυχώς θα πρέπει να δούμε και ορισμένα πράγματα, να δούμε πώς καταλήξαμε εδώ. 3 μήνες, μετά από 3 μήνες διαπραγμάτευση του κυρίου Βαρουφάκη, αλλάξαμε τη διαπραγματευτική ομάδα. Γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, είναι αδέρφια μας, μας είπε στο Eurogroup αρχές Μαρτίου ότι δεν καταλαβαίνουμε τι μας ζητάει η ελληνική πλευρά. Ο Πρωθυπουργός πριν από 20 μέρες είπε τώρα ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Πριν τι κάναμε. Και θέλω να ρωτήσω και να πω για ένα θέμα που δεν το σχολιάσαμε. Τον κύριο Χρυσόγονο, ο οποίος βγήκε σήμερα και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι από το Μάρτιο είχε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και κύριε Πρωθυπουργέ προσέξτε τι θα γίνει γιατί θα γίνουμε λίγο πιο κάτω από τη Ζιμπάμπουε. Δεν είναι δικά μου λόγια, έτσι, του κυρίου Χρυσόγονου. Όπως θέλω να δούμε και πρέπει να βγει ο κύριος Χουλιαράκης, που ήταν μέχρι Παρασκευή το βράδυ, 11 η ώρα και διαπραγματευόταν, αυτό το ξέρουμε, να μας πει τι έγινε και τον ανακάλεσε πίσω την ώρα που διαπραγματευόμαστε. Φτάνουμε σε ένα όριο και να δούμε, Δευτέρα πρωί, όχι, οι τράπεζες είναι κλειστές, δεν έχουμε χρήματα. Και μιλάω περισσότερο για συνταξιούχους, μιλάω για τους μικρούς επιχειρηματίες, μιλάω για τον κάθε άνθρωπο που δεν είχε πάρει λεφτά να μπορέσει να είναι σπίτι του να έχει και είχε ακούσει εσάς, γιατί όλοι οι άλλοι ήταν κινδυνολόγοι. Στα πάντα. Είμαστε μια χαρά. Μην πιστεύετε κανέναν. Το πρωί μιλούσαν την Κυριακή, όπως το είπατε, ότι οι τράπεζες δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε capital controls. Και οι περισσότεροι, δυστυχώς, έχουμε δύο θέματα με το πόθεν έσχες. Του κυρίου Σταθάκη και της κυρίας Βαλαβάνη έχουν χρήματα στο εξωτερικό 1 εκατομμύριο από το πόθεν έσχες. Στην BlackRock, σε αμοιβαία κεφάλαια της BlackRock, πόθεν έσχες. Το οποίο η BlackRock δεν είναι η εταιρεία. Είστε καλά ενημερωμένος και λυπάμαι που λέτε ονόματα. Ωραία. Υπάρχουν τα πόθεν έσχες, θα τα δείτε όλα. Στο πόθεν έσχες το λέω. Γι' αυτό τα έχω δει. Τα οποία δεν Black... έχετε δει. BlackRock. Ναι, πόθεν έσχες, πώς θα δει. Τα προηγούμενα έχουν τεθεί. Για υπουργούς μιλάτε. Έχουν τεθεί. Βεβαίως. Για υπουργούς δεν μιλάτε. Βεβαίως. Έχουν τεθεί. Έχετε δει των βουλευτών. Ωραία. Θα τα έχουν πάρει. Να το δούμε, βεβαίως. Δεν παίζει με παιχνίδι. Τώρα το παιχνίδι αυτό να το δούμε. Αλλά εγώ θέλω πραγματικά. Παιχνίδι. Τα μέχρι στιγμής υφιστάμενα αποθενές και εσύ είναι όπως το λέει. Αυτό είναι. Των βουλευτών. Ναι, αυτό που έχουμε εμείς. Αυτό που έχουμε. Και μπορούμε να δούμε. Και θέλω να δω. Πραγματικά θέλω να δω τη Δευτέρα με το όχι. Τι θα αλλάξει στον ανθρώπων όλων. Των ανθρώπων, την κανονικότητα, όχι την κανονικότητα όπως την είπαμε, αλλά την πραγματικότητα την ισχύουσα. Θα ανοίξουν οι τράπεζες, θα μπορέσουν να είμαστε μια χαρά. Τι θα γίνει. Και για την άμυνα που είπατε, κύριε Κουίκ, ωραία, βγαίνουμε, λέμε όχι και βγαίνουμε από την Ευρώπη. Γιατί ο κύριος Στρατούλης σήμερα, και συγγνώμη, παίρνω τον χρόνο, είδαμε ένα στο Twitter. Πρέπει να τελειώσετε. Τελειώνω σε 20 δευτερόλεπτα. Αν δείτε πώς σας κοιτάζουν οι υπόλοιποι. Με συγχωρείτε. 20 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Στρατούλης σήμερα ήταν στην Αρκαδία και τον ρωτάει ένας συνταξιούχος τι θα κάνω. Προχθές είναι αυτό το. Προχθές. Τι θα κάνω. Παίρνω 1000 ευρώ. Θα σας πάνε 270 ευρώ. Και δείτε, λέει, πρέπει να δούμε, να απαγκεστρωθούμε, να απογκιστρωθούμε από αυτό το πράγμα και να δούμε κάτι διαφορετικό. Αν θέλετε να πείτε για δραχμή, πείτε το καθαρά να ξέρει ο κόσμος. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε καθαρές κουβέντες. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι ο κύριος Καμένος ούτε τα σχέδια του ΝΑΤΟ θα πάρει σπίτι του όπως κάποιος άλλος. Ούτε θα αλλάξουμε την αμυντική διάρκεια της χώρας γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά. Έξω από την Ευρώπη. Λέω. Και το κυριότερο είναι ότι τουλάχιστον
προσπαθούμε να ξανασηκώσουμε αεροπλάνα στον αέρα και να ο στόλος να είναι όλος στον Αιγαίο. Η έξοδος από την Ευρώπη, κύριε Κουίκ, μεγαλύτερο κίνδυνο για τα εθνικά θέματα παρά για οτιδήποτε άλλο. Και επίσης να σας... Και παίζετε παιχνίδι επικίνδυνο. Και επίσης να σας πω ότι όταν έχουμε την εισβολή των τουρκικών αεροπλάνων στον ελληνικό ενέργειο χώρο, δεν βλέπω να σηκώνεται κανένα ευρωπαϊκό αεροπλάνο να πάει να τα αναχαιτήσει. Ναι, μας το είπατε. Αλλά αν είμαστε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγουμε τότε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία καθόλου κυβέρνηση τότε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μείνουμε στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά το δημοψήφισμα. Όλη η φιλολογία ότι θα μας διώξουν δεν ισχύει. Πρώτον, θεσμικά δεν υπάρχει καμιά τέτοια δυνατότητα. Πώς θα χρηματοδοτούμε τη χώρα? Δεν υπάρχει θεσμικά δυνατότητα έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, και σημαντικότερο, να το γνωρίζουμε και να μην... Τότε γιατί δεν κρατάτε τράπεζες ανοιχτές? Και να μην υιοθετούμε τα επιχείρημα του αντιπάλου. Πες στον κύριο Βαρουφάκη που προείδρευσε τις σκέψεις να κρατήσει τις τράπεζες ανοιχτές αφού έχουμε λεφτά. Το ζήτησε. Να ολοκληρώσω. Ο κύριος Βαρουφάκης προείδρευε. Όχι εγώ. Αν έχουμε λεφτά, γιατί έχουμε κλειστές τις τράπεζες. Να ολοκληρώσω. Και λέω λοιπόν ότι η κανονικότητα στην οποία τόσες φορές ακούσαμε τη λέξη αυτή δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, αφορά και τις τράπεζες. Δεν το υποτιμώ το θέμα. Και τις τράπεζες αφορά. Αφορά τους πολίτες. Αφορά για αυτούς που έχουν λεφτά και αυτούς που δεν έχουν. Αφορά τον συνταξιούχο που πάει και παίρνει σταγόνα-σταγόνα τη σύνταξή του και που αν περάσει το ναι. Θα παίρνει πολύ λιγότερα από τα λίγα που παίρνει. Έχει σημασία. Τίποτα, το όχι διασφαλίζει μια διαπραγμάτευση και μια μεταρρύθμιση του κράτους, ούτως ώστε μέσα από ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο και όχι να μην πληρώνει πλούσιοι και απλώς μόνο οι φτωχοί, να υπάρξει αναδιοργάνωση των δημοσίων εσόδων. Καθαρά πράγματα. Καταλάβατε, ναι. Ελάτε, το όνομά για σας... το θέμα τώρα των χρημάτων του LA, ναι. Δεν το είπα νωρίτερα, αυτά δεν είναι απαιτητά χρήματα. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν είναι απαιτητά. Ρωτήστε και θα μάθετε. Στα χρήματα του ELA δεν είναι απαιτητά. Κάνετε. Ποιος θα λέει αυτά? Είναι ο ίδιος που θα κάνει την αγωγή στο δικαστήριο. Κύριε Φίλη, υπάρχει δήλωση. Κύριε Φίλη, κάνετε λάθος. Μην επιμένετε. Έχουν δοθεί ως εγγυήσεις δάνεια. Το λέω για πολλωστή φορά. Μπορεί να είναι τα 90 δις που πήραμε. Και τα μεγάλα προβλήματα που έχει σήμερα. Για τα 90 δις που πήραμε, έχουμε δώσει δάνεια ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θυμίζω και τα 27 δις ομόλογα με το ελληνικό δίκαιο, έτσι. Ελάτε. Είναι το τελευταίο ερώτημα για απόψε. Ελάτε. Καλησπέρα. Με λένε Πετρόπουλο Σωτήρη και είμαι έμπορος. Έχω ακούσει σήμερα πάρα πολλές φορές τον κύριο Βορύδη να μιλάει για λάθη και ψέματα. Λοιπόν, αυτά τα λάθη και αυτά τα ψέματα, κύριε Βορύδη, στον τομέα της δημόσιας υγείας, της ανεργίας, της διαχείρισης του δημόσιου χρέους, που έγιναν από τις εκάστοτε μνημονιακές κυβερνήσεις, εσείς οι μνημονιακές κυβερνήσεις τα πληρώσατε απλά χάνοντας τις εκλογές. Εμείς, η κοινωνία, τα πληρώσαμε. Το μικρόφωνο πιο κοντά, παρακαλώ. Εμείς, η κοινωνία, τα ίδια λάθη και τα ίδια ψέματα τα πληρώσαμε με την κατακριούργηση της ελληνικής οικογένειας από δυστυχία, από φτώχεια, από ανεργία, από αυτοκτονίες και από παιδιά που τρυπιώνται για να αποκτήσουν δικαίωμα στο όνειρο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που εμείς οι παλαιότεροι ψηφοφόροι σας στις τελευταίες εκλογές σας είπαμε το άντε γεια του Τσουκαλά. Και από εκεί και πέρα. Με την ως τώρα στάση σας... Εσύ μείνε μετά να μιλήσουμε για μεταγραφές. Έλα, προχώρα. Και από σε ευρώ ή δραχμές μεταγραφές, κύριε. Σε δραχμές. Σε δραχμές, εντάξει. Θα πάρετε πολλούς τότε. Ευτυχώς το αναγνωρίζετε, κύριε Φίλε. Ελάτε. Με δραχμή θα πάρετε κανέναν. Θέλω να ρωτήσω ειδικά εσάς. Θα κανέναν, αυτό λέω. Και λέω ειδικά δεν μπορώ εσάς να εμποδίσω κανέναν να κάνει την αυτοκριτική του. Δεν ελάτε. Υπάρχουν δραχμές, άρα δεν υπάρχουν μεταγραφές. Αυτό σας λέω. Σας κοροϊδεύω. Κύριε Φίλε, αλλιώς το καταλάβαμε. Και από εκεί πέρα θέλω να ρωτήσω ειδικά εσάς και λέω ειδικά εσάς γιατί το Πασόκ και οι ψηφοφόροι του χωράνε πλέον σε τηλεφωνικό θάλαμο, έτσι. Οπότε λέω ειδικά εσάς. Γιατί εσείς αντιπροσωπεύετε αυτή τη στιγμή την αντιπολίτευση, ας πούμε. Θέλω λοιπόν να μου πείτε την Κυριακή, έτσι. Σε περίπτωση που δεν πρέπει να πτωχεύσει η χώρα. Δεν πρέπει να καταδύσουμε Ζιμπάμπουε, που είπε προηγουμένως ο κύριος. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κόσμο με την ψήφο μας, ώστε όταν, όταν σκοτώνεις έναν να λέγεσαι δολοφόνος και όταν σκοτώνεις χιλιάδες να λέγεσαι κυρία Μέρκελ. Πρέπει δηλαδή να φτάσουμε. Ναι, απάντηστε. Λοιπόν, να ενώσω δύο ερωτήματα. Και αυτό μετά να απαντήσω και μετά 400 ευρώ. Έτσι, θέλω να ενώσω αυτά τα δύο. Το πραγμάτι. Πες κάτω.
Εδώ εκείνο και πραγματικά θέλω να απευθυνθώ πρωτίστως και κυρίως σε ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα, σε ανθρώπους ανέργους ή σε ανθρώπους που είναι χωρίς εισόδημα. Χωρίς εισόδημα. Γιατί μπορεί να είναι μακροχρόνια άνεργοι και να μην έχουν κανένα εισόδημα. Και θέλω μαζί να σκεφτούμε τι σημαίνει έλλειψη οποιασδήποτε χρηματοδότησης της χώρας. Γιατί τώρα έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε αν αυτό είναι σημαντικό για τους πολίτες ή όχι. Αυτός που παίρνει 400 ευρώ, παίρνει ελάχιστα χρήματα, αλλά παίρνει 400 ευρώ. Δεν του φτάνουν, δεν του φτάνουν ούτε για καφέ, μπορεί να μην του φτάνουν ούτε για τον νίκη του και να αναγκάζει να δανείζεται. Αυτός που είναι άνεργος, παίρνει ένα επίδομα ανεργίας. Ελάχιστο, αλλά παίρνει ένα επίδομα ανεργίας. Και αυτός, ο οποίος δεν έχει κανένα εισόδημα, έχει το γείτονά του που τον βοηθάει ή το συνταξιούχο πατέρα του που κάτι του δίνει. Η κατάρρευση της οικονομίας σε περίπτωση που δεν βρισκόμαστε σε χρηματοδότηση σημαίνει το βενζινάδικο κλείνει, δεν υπάρχουν τα 400 ευρώ. Αδυναμία καταβολής μισθών και συντάξεων, δεν υπάρχει το επίδομα των 400 τόσο που είναι για την ανεργία. Και ότι ο ασυνταξιούχος που δίνει σε αυτόν που δεν έχει, πάβει να έχει τη δυνατότητα να του δίνει. Ο μύθος που καλλιεργεί ο κύριος Φίλης με τους φίλους του, ότι δήθεν υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δεν έχει τίποτε να χάσει γιατί τελείωσε, όταν να γίνει έγινε, είναι ψέμα. Γιατί δεν εξηγείται όμως. Είναι ένα ακόμη ψέμα. Γιατί δεν εξηγείται το ίδιο αναλυτικά. Εικόνα κατοχή έγραφε, κύριε Βορύδη. Το ξέρω ότι κύριε το νιώθει. Βορύδη. Κύριε Βορύδη, αφήστε με τι λίγο σύνταξη να θα παίρνουν με τον ΝΕ, τι μισθό θα παίρνουν με τον ΝΕ, τι επίδομα ανεργίας θα παίρνουν με τον ΝΕ και πώς θα είναι οι άνεργοι. Δεν γίνεται να γίνει η συζήτηση χωρίς μικρόφωνο. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η καλύτερη. Ναι, αλλά δεν την ακούσαμε ποτέ. Λέει, λέει. Στο σπίτι. Ωραία. Και για πόσο χρόνο θα παίρνει τα 300. Για πόσο χρόνο θα παίρνει τα 400, για πόσο χρόνο θα είναι άνεργος. Αυτό ρωτάει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Γιατί το πρώτο κομμάτι είναι αυτό το οποίο σας λέω τώρα. Και επειδή θα μου πει ότι κινδυνολογώ, θέλω να σας περιγράψω τι συμβαίνει. Γιατί πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό. Εάν οι τράπεζες κλείσουν έτσι όπως έχουν κλείσει και δεν μπουν σε χρηματοδότηση, δεν ανοίγουνε. Ποτέ. Το δεν ανοίγουνε σημαίνει το 60, σε λίγο τελειώνει και το μετρητό τους. Το 60 θα γίνει 20 και το 20 θα γίνει τίποτα. Χάνεται η δυνατότητα αυτή. Αυτό δημιουργεί τεράστια ύφεση στην οικονομία, το καταλαβαίνετε. Σας το είπανε. Αυτό δημιουργεί ανεργία. Αυτό δημιουργεί απώλεια δημοσιονομικών εσόδων. Δεν υπάρχουν φόροι. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό δημιουργεί αδυναμία του κράτους να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Μήπως κλείσουμε την εκπομπή πριν έρθει και το καβάνι αυτός, και αυτός που παίρνει από το συνταξιούχο παπά του, αρχίζω και ανησυχώ, δεν μπορεί πια να πάρει. Προσέξτε, θα μου πει καταστροφολογό. Όπως μου έλεγε ότι καταστροφολογό. Όπως μου έλεγε ότι καταστροφολογό δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί πριν τρεις μέρες μου έλεγε ότι δεν θα κλείσουν οι τράπεζες. Εγώ δεν είμαι δύο πράγματα. Και πριν πέντε μέρες έλεγε ότι όποιος μιλήσει για κεφαλαιακούς ελέγχους είναι καταστροφολόγος και κινδυνολόγος. Λέγεται ότι θα κλείσει. Και πριν ένα μήνα, μου έλεγε ότι ξέρεις δεν υπάρχει κανένα θέμα γιατί την έχω τη διαπραγμάτευση και είμαστε φτιαγμένοι. Καθαρογράφε. Και πριν δύο μήνες μου έλεγε ότι δεν υπάρχει ούτε ενεργεία ούτε ύφεση. Αυτό τα έλεγε. Ο ψεύτης. Άρα λοιπόν. Έρχομαι όμως στην ερώτησή σου. Πώς φεύγουμε από αυτό. Έναν μοχλό έχουμε. Το μνημόνιο. Ένα άσε ξυπνάδες. Ένα μοχλό έχουμε. Μνημόνιο. Ένα μοχλό έχουμε. Δεν έχουμε δημόσιες επενδύσεις άλλες, εκτός από τα 6 δις του ΕΣΠΑ. Κάθε χρόνο αυτά είναι. Ιδιωτικές λοιπόν επενδύσεις. Απάντηση τώρα και εδώ δεν απαντάνε τίποτα. Θα φτιάξουμε οικονομία. Λοιπόν. Θα πάμε στην παραγωγή ανασυγκρότηση. Θα γίνουμε ανταγωνιστικοί. Λοιπόν. Θα κάνουμε δουλειά. Θα φτιάξουμε πράγματα. Δεν είναι το μνημόνιο το πρόβλημα. Α, δεν είναι. Όχι. Το μνημόνιο είναι
η συνέπεια, η επίπτωση της αδυναμίας μας. Γι' αυτό τόσοι άνθρωποι που δεν μπορεί να ψηφίσουν όχι. Η παρένθεση δεν γίνεται να μην θέλουν να ψηφίσουν όχι, γιατί ακούνε για χρόνια τα παλαμούχια της αριστεράς. Και πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Κύριε Βορύδη, αυτή την παγκόσμια πρωτοτυπία με τη να σα αφήσω στο πόδι μου για να πάω να κοιμηθώ. Έχω και ραδιόφωνο. Έλα, Πόπη μου. Με τράπεζες και κόσμο να λέει όχι. Είχαμε αρχίσει να το φτιάχνουμε μέχρι το 14. Λοιπόν, εγώ είχα αρχίσει να το φτιάχνουμε. Παρακαλώ. Φτιάχναμε θέσεις εργασίας. Υπάρχει ένα δημιουργικό χάος εδώ. Ναι, κύριε Σκανδαλίδη. Παρακαλώ. Όχι όλοι μαζί. Παρακαλώ. Πώς να το πω. Εμένα τα μνημόνια δεν με αφορούν. Με αφορούν οι οικονομικές πολιτικές. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Το πρωί σε εμάς εδώ. Καλό ξημέρωμα.